τερματοφύλακα των γηπεδούχων Μπεκιά, οι πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια από οπαδούς, αλλά και έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για τη διαιτησία. Ο Αποστόλος Νταλούκας μας ενημερώνει. Ο Μπουνιός μπαίνει μέσα στη περιοχή της ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει. Εκεί κάνει και τη σέντρα, παραπερνάει ο Μάρο, τη στέλνει στα δίχτυα, 1-0 για τον Όφη, στο 12ο λεπτό. Η βαθιά παλιά του Δερμιτζάκη σε ένα χώρο που ο επιρρότης είναι μόνος απέναντι στον Μπατζίδη, σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα, 2-0, στο 13ο λεπτό ο Όφη. Χρειάζεται η επινοή του Τσάρτα, η παλιά στο Βασιλιλάκη, ο οποίος τη στέλνει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ μειώνει 2-1 στο 15, αλλά τον γκολ ακυρώνεται. Θα πρέπει να δούμε τη φάση με τον Τσάρτα να περνάει την παλιά και πάρα πολύ δύσκολο να πούμε από αυτήν την οπτική γωνία αν είναι offside ο Λάκης. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν φαίνεται να είναι offside. Τσάρτας που θα περάσει για τον Κωνσταντίνη. Ο Κωνσταντίνος σε θέση 4 προλαβαίνει και στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ μειώνει στο 19. Ο Γκόμες θα κάνει τώρα τελικά το φάουλ. Η μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα. Το γκολ από τον Μουνιός. Ο Ζήκος κάνει μόνος την προσπάθεια. Η παλιά στο κάθε του άξονα έγινε το λάθος. Κωνσταντίνης απέναντι στον Μπέκιάι που τον ανατρέπει. Και έχουμε πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Μπεκιάη. Ενώ ζητά κόκκινη κάρτα ο Κωνσταντινίδης, καθώς ο Μπεκιάη ήταν τελευταίος παίχτης. Ο Τσάρτας απέναντι από τον Μπεκιάη εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ μειώνει σε 3-2. Η μέσο επιθετικού η παλιά, πολύ ωραία για τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Αυτός και πάλι για τον Νάβας, έτοιμος για τον γκολ, η μπάλα out. Να κάνει δεύτερη τρίπλα πέρα του Σαβρακάκη, σέντρα η κεφαλιά του Κωνσταντινίδη, μπάλα στο δοκάρι. Το κόρνερ από τον Τσάρτα στο 85, κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα, το 3-3 από τον Χρήστο Μπαλαδένη. Που τα πάει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο απέναντί του. Στον Τσάρτα, στον Μπαλαδένη, δεν είναι offside ο Μπαλαδένης, πλασάρει όχι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει τους 3 πόντους. Το μέρος η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή και με αντεπιθέσεις διαρκείας ισοφάρισε τους γηπεδούχους. Μάωρο κρατάει την μπάλα, αφήνει στο Μουνιός. Μουνιός σε καλή θέση, μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα εκεί που είναι ο Μάουρο και πλασάρει το Ατματζίδη και γράφει το 1-0. Δερμιτζάκης. Δερμιτζάκης θα κάνει και τη σέντρα εκεί που είναι ο Υπηρώτης. Ο Υπηρώτης θα σουτάρει και θα πετύχει το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Όφη. Τσάρτας. Μια παλιά εκεί που είναι ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης στο Κωνστένεγλου που πολύ κοντά πλασάρει το Μπεκιάη και μειώνει για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο φάουλο Γκομέζ. Κεφαλιά ο Μουνιός και η μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Ατματζίδη. Ζήκος. Κωνσταντινίδης κερδίζει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται από το Μπεκιάη. Πέναλτι σφυρίζει αμέσως ο διτής στο αγώνα κύριο Τσαγκαράκης. Ο Τσάρτας ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Κασάπης πιέζεται το Σταυρακάκι. Κασάπης θα κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά ο Κωνσταντινίδης, η μπάλα στο δοκάρι του Μπεκιάη. Τσάρτας στο κόρνερ. Κεφαλιά Μαλαδένης και μπάλα στα δίκτυα. 84ο του αγώνα και ο Χρήστος Μαλαδένης κάνει το Όφη ΑΕΚ 3-3. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, διότι χάσαμε 2 βαθμούς ακόμα. Σαφώς ο Όφη ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πιστεύω ότι με την απόδοση του δεύτερου ημίχρονου και με τις ευκαιρίες που είχαμε, έπρεπε να είχαμε πάρει την νίκη. Αφού δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε και αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τη συνέχεια.